Ο νέος πύραυλος στον ΗΠΑ θα διαλύει ραντάρ από 130 χιλιόμετρα μακριά. Φωτογραφίες ενός FA-18 Super Hornet του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού μας δείχνουν μια πρώτη ματιά του νέου Αμερικανικού πυράβλου AGM-88G. Το νέο αυτό όπλο αποτελεί έναν προηγμένο κατευθυνόμενο αντιradiation πύραυλο παρταταμένου βεληνικούς. Οι πύραυλοι αντιradiation, κατά ραντάρ, είναι όπλα που μπορούν να ανιχνεύσουν πηγές εκπομπής ραδιοκυμάτων και να πετάξουν προς αυτές με σκοπό να τις εξουδετερώσουν. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αναμένει να γίνουν οι πύραυλοι επιχειρησιακοί στα Super Hornet μέσα στο οικονομικό έτος του 2023. Ο AARGM-ER βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη, ωστόσο πρόσφατα έχουν αποκαλυφθεί διάφορες δοκιμαστικές δραστηριότητες όπως εκτοξεύσεις πραγματικών βλημάτων κτλ. Ο πυραυλός αποτελεί την νεότερη προσθήκη στην οικογένεια πυράβλων AGM-88, η οποία περιλαμβάνει αντιradiation όπλα. Τα όπλα αυτά ειδικεύονται στην ανίχνευση και εξουδετερώση εχθρικών ραντάρ και ειδικά αυτών που περιλαμβάνονται σε αντιαεροπορικά συστήματα. Ο πυρήνας του σχεδιασμού των AGM-88 χρονολογείται από τη δεκαετία του 70, αν και πρόσφατα έχει λάβει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της ενσωμάτωσης παλαιότερων εκδόσεων στα αεροσκάφη MiG-29 της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο νέος πύραυλος AGM-88G επαναχρησιμοποιεί αρκετά εξαρτήματα της έκδοσης AGM-88E. Η νεότερη έκδοση AARGM-ER, βέβαια, είναι βελτιστοποιημένη για μεγαλύτερη ταχύτητα και βεληνικές. Για να επιτευχθεί αυτό, ο πύραυλος έρχεται με ολοκένουργιο συνολικό προφίλ και πτερήγια ελέγχου μόνο στο πίσω μέρος. Το νέο όπλο των Αμερικάνων διαθέτει επίσης ένα βελτιωμένο πυραυλοκινητήρα. Αν και τα ακριβή χαρακτηριστικά του νέου πυράβλου είναι άγνωστα, πιστεύεται πως ο ικανότατος AGM-88G μπορεί να χτυπήσει στόχους σε μέγιστη απόσταση τουλάχιστον 130 χιλιόμετρων και με ελάχιστη ταχύτητα 2 Mach. Αυτή την ταχύτητα φυσικά μπορεί να την αναπτύξει κατά τη διάρκεια της θερματικής φάσης της πτήσης του. Η απόδοση του AGM-88G αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ την απόδοση του προηγούμενου πυράβλου της οικογένειας, δηλαδή του AGM-88E. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ σκέφτεται να ενσωματώσει τους πυράβλους αυτούς και στα τζέτ ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, όπως επίσης και στα μαχητικά F-35C. Ληφθήκαν υπόψη και τα F-35B, όμως τα αεροσκάφη αυτά έρχονται με μικρότερη εσωτερική θέση όπλων συγκριτικά με τις εκδόσεις A και C, με αποτέλεσμα να μπορούν να μεταφέρουν τον AARGM-ER μόνο εξωτερικά, χάνοντας το stealth προφίλ τους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλιο με την άποψή σας.